Ανησυχία για την μετάλλαξη Δέλτα, επιτάχυνση των εμβολιασμών και ευρωπαϊκό συντονισμό ζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Άγγελα Μέρκελ κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Γερμανία και Γαλλία επέπληξαν τη χώρα μας και την Πορτογαλία για την ελεύθερη υποδοχή επισκεπτών που εμβολιάστηκαν με λιγότερο αποτελεσματικά κινέζικα και ρώσικα εμβόλια, προαναγγέλλοντας πιθανούς πρόσθετους ταξιδιωτικούς προορισμούς από τις χώρες τους προτού ρολάρει η τουριστική περίοδος. Ο Γάλλος Πρόεδρος και η Γερμανίδα Καγκελάριο, ως προσερχόμενοι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, δεν έκρυψαν την εντονότατη ανησυχία τους αλλά και την ανάγκη επαγρύπνησης έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερο συντονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. On tous être vigilants parce que le fameux variant Delta arrive qui se diffuse beaucoup plus rapidement que les précédents variants et on le voit qui touche les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont eu qu'une seule dose. Die Delta Variante macht uns natürlich Sorgen und ich werde dafür werben, dass wir noch koordinierter vorgehen, auch gerade bei der Einreise aus Virusvariantengebieten. Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το Bloomberg, αυστηρή ήταν η κριτική που άσκησαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό η Άγγελα Μέρκελ και ο Εμμανουέλ Μακρόν για τη μη επιβολή καραντίνα σε επισκέπτες που εμβολιάστηκαν κατά του νέου κορονοϊού με κινέζικα ή ρωσικά εμβόλια που αναφέρονται ως λιγότερο αποτελεσματικά, αφήνοντας έτσι ανοιχτό, σύμφωνα με το πρακτορείο, το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόσθετοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Όπως αναφέρει το Bloomberg, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες, η Γερμανίδα Καγκελάριος ανέφερε πως κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα καλωσορίζουν ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί με το Sputnik έναντι του COVID-19, παρόλο που το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν έχει λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και δεν είναι ξεκάθαρο πόσο αποτελεσματικό είναι έναντι των νέων επικίνδυνων στελεχών του ιού. Αυτοί οι επισκέπτες μπορούν στη συνέχεια να μετακινούνται ελεύθερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Άγγελα Μέρκελ στους ηγέτες, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg. Ενώ ερωτηθής Έλληνας αξιωματούχος δήλωσε πως η πλειοψηφία των ηγετών υιοθέτησε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι η παραλλαγή Δέλτα έχει ήδη εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα ταξίδια. Πάμε να δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας και πώς θα αντιδράσει και ο τουρισμός. Θα πάμε στην Κέρκυρα, θα συναντήσουμε τον Γιάννη Ανδριώτη, να πάρουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Γιάννη, ουσιαστικά είναι μία επίπληξη από Γερμανία και Γαλλία προς τη χώρα μας. Είναι σαν να τους λέει, διαλέξτε, προτιμάτε Ρώσους τουρίστες ή θέλετε τους δικούς μας τουρίστες από Γαλλία και Γερμανία. Γιατί Βρετανοί και Ρώσοι κάνουν άλλα εμβόλια που εμείς δεν τα δεχόμαστε.